Το τρένο ερχόταν από το βορρά στο νότο πήγαινε. Στην Αθήνα σφύριζε πάντοτε μία φορά και εμείς μετρούσαμε κι άλλο μήνα. Με τα παράθυρα φωτισμένα σαν φιλμ που τρέχει και δείχνει εσένα ξένους τους ξένους βία εφηβείας, σινεμασκόπ της επαρχίας. 20 μέτρα από το σύρμα και μια ζωή. Από τη ζωή ο Χάρης βλέπει το φως σαν κύμα. Ή να πνιγεί ή να καεί. Μέσα στα μάτια του σέρνονται τρένα. Υγρά βαγόνια αλμυρισμένα. Και αποφασίζει να φύγει νύχτα. Ψυχούλα μου άρρωστη. Απόψε ρίχτα. Σαν να περνάει από ναρκοπέδιο. Εκεί που φτύνουνε οι σκοποί. Ο Χάρης σαν κινούμενο σχέδιο. Ανατινάζεται κι όμως ζει. Τρεις μέρες γλίτωνε, τετάρτη έφυγε. Μέχρι το Σάββατο τον είχαν φέρει. Πώς το φαντάστηκε, σκουπίδι φύτρωνε στο πρώτο του άψυχο καλοκαίρι. Μέρες παλεύαμε για να του πάρουμε ένα του γέλιο. Να μας γλιτώσει, κανείς δεν το έλεγε. Μα όλοι φοβόμασταν μήπως το τρένο του εμάς σκοτώσει. Δεν πίστευε πως κάποτε όλα αυτά θα τέλειωναν. Βουνά από μερόνυχτα υψώνονταν μπροστά του. Μόνο σε μια ζεστή αγκαλιά στο γρήγορο όνειρό του πήγε να σώσει την καρδιά και χάσε το μυαλό του. Σταμάτησε να μας μιλά, μόνο του στίχους σκάλιζε και το μυαλό του τάιζε τα άγρια θηρία. Πολύ δε θέλει για να δεις το θάνατο στα αστεία. Αυτό το τρένο, φίλε μου, μεγάλη είναι ιστορία. Μέσα στα μάτια του σέρνονται τρένα. Υγρά βαγόνια αλμυρισμένα. Κι αποφασίζει να φύγει νύχτα. Ψυχούλα μου άρρωστη απόψε νύχτα. Σαν να περνάει από ναρκοπέδιο. Εκεί που φτύνουνε η σκοπή. Ο Χάρης σαν κινούμενο σχέδιο ανατινάζεται κι όμως ζει. Μέσα στα μάτια του σέρνονται τρένα. Υγρά βαγόνια αλμυρισμένα. Κι αποφασίζει να φύγει νύχτα. Ψυχούλα μου άρρωστη απόψε νύχτα.